Φίλοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή «Νους Έλλην Λόγος». Όπως πάντοτε, είναι μαζί μας ο καθηγητής φιλοσοφίας της γλώσσης, ο κ. Θεολόγος Σημεοφόρος, και η συνεργάτης και επιμελήτρια του έργου του, η κυρία Βαρβάρα Σταγιάννου. Να σας καλωσορίσω πρώτα απ' όλα, κύριε Σημεοφόρα. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα προσεγγίσουμε το θέμα του δικαίου. Ίσως σκεφτεί κανείς τι περισσότερο έχουμε να πούμε. Έχουν γραφτεί βιβλιοθήκες για το δίκαιο. Εδώ θέλω να υπενθυμίσω ότι σε αυτή την εκπομπή πάντοτε προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τις έννοιες και τις λέξεις και τα νοήματα που περιέχουν με το εργαλείο αυτό που μας έχει δωρήσει, που έχει ανακαλύψει ο κύριος Θεολόγος Σημεοφόρος και το έχει θεμελιώσει και λέγεται Κώδικς της Ελληνικής Γλώσσης. Με αυτό λοιπόν το εργαλείο σήμερα θα προσπαθήσουμε και με τη βοήθεια των καλεσμένων μας να αναλύσουμε, να κατανοήσουμε τι σημαίνει δίκαιο. Και ας αρχίσουμε, κύριε Σημεοφόρε, με το τι είναι δίκαιο, ποιος είναι ο ορισμός του δικαίου. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση και απλή. Θα λέγαμε ότι είναι η ερώτηση αυτή, όμως υπάρχουν πολλές ερωτήσεις απλές. Οι απαντήσεις είναι δύσκολες, διότι αυτή η λέξη είναι τόσο περιεκτική, ώστε αφενός μεν πρέπει να δώσουμε τον ορισμό της υπό την γενική έννοια, αφετέρου δε πρέπει να την αναλύσουμε φιλολογικός, φιλοσοφικός, κοσμολογικός και οντολογικός, διότι η λέξη αυτή κατά τον κώδικα έχει γράμματα, έχει δομή, και η ιστόρηση των γραμμάτων και η δομή της λέξεως μας παρέχει πλήθος πληροφοριών. Βεβαίως θα πούμε, στη νομική επιστήμη όλοι γνωρίζουν ότι δίκαιον είναι η σημασία που αποδίδεται στα λεξικά της ελληνικής γλώσσης. Δηλαδή είναι η απόδοση ευθυνών ή η απόδοση δικαιωμάτων μετά από την εξέταση των αντικρουωμένων απόψεων εν δικαστηρίο. Όμως είναι αυτή μία προσέγγιση της λέξεως δίκαιων. Είναι το ανθρώπινο δίκαιο αυτό, έτσι. Αυτό είναι το ανθρώπινο δίκαιο. Εδώ να κάνω και μία σημείωση, ότι ο σοφός Ηράκλητος διετύπωσε ότι οι ανθρώπινοι νόμοι, όσο κακοί ή καλοί και αν είναι, υπήκουν, υπακούουν στους ουρανίους νόμους, στους συμπαντικούς νόμους, με άλλη διατύπωση στους θείους νόμους. Εξορισμού θα πούμε οι λέξεις δίκαιων είναι μία νομοθετική πράξη η οποία έχει την αρχή της σε εκείνη την δύναμη η οποία υπερέχει και λέγεται αίτιος αρχή, και συνεπώς αναλόγως των διαφόρων μεταβολών που υφίσταται η φύση, ο κόσμος όλος, καθώς δημιουργείται μέχρι την ολοκλήρωσή της, υπάρχουν συνέπειες. Και η έννοια του δικαίου είναι η επικράτηση της Θείας Βουλήσεως επί των δρομένων του σύμπαντος κόσμου. Υπό αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε ότι οι λέξεις δίκαιων, καθώς θα αναλύσουμε λίγο αργότερα όταν έρθει η ώρα, θα δούμε ότι περιέχει την έννοια της δυνάμεως,
η οποία κατερχομένη επιβάλλει τη δύναμή της και δημιουργεί μία ζέωσα κατάσταση, όχι μία στατική κατάσταση, αλλά ζέουσα, διότι η έννοια της καταστάσεως αυτής για την οποία ομιλώ είναι εκείνη που έχει ρυθμιστικό νομοθετικό χαρακτήρα, ώστε να επιβάλλει την κατάργηση της εντροπίας, της παρανομίας δηλαδή, και να επαναφέρει την ευνομία στην δημιουργία των αισθητών όντων. Όλες αυτές οι έννοιες δηλαδή υφίστανται, έτσι όπως το ακούω τώρα, διότι υπάρχει μια ανωτέρα δύναμη. Δηλαδή δεν θα υπήρχε λόγος ή δεν μπορώ να καταλάβω πώς αλλιώς θα μπορούσε να υφίστανται αν δεν υπήρχε κάτι πάνω από αυτές. Γι' αυτό κύριε Βασιλιάδη, όταν εμείς αναφερόμεθα στην ελληνική φιλοσοφία, δεν ομιλούμε αορίστως. Ομιλούμε σε αυτήν την θεμελιωμένη επιστήμη των επιστημών, η οποία μας παρέχει λογικές αποδείξεις όπου αυτό είναι δυνατόν και σε ένα ανώτατο υψηλό επίπεδο μας παρέχει παραδοχές υπό μορφήν αξιωμάτων. Ένα τέτοιο αξίωμα, το οποίο υποστηρίζεται και θεολογικώς από το Λόγο του Χριστού, είναι το αξίωμα αυτό της ανθρωπίνης σκέψεως των Ελλήνων, κατά το οποίο είναι δύο οι αιτίες των συμπάντων. Η πρώτη αιτία, με καθαρά διοικητικό θείο χαρακτήρα, λέγεται λόγος. Και η δευτέρα αιτία, που είναι ο εργάτης τροποντινά του λόγου, λέγεται ανάγκη. Και η ανάγκη είναι αυτή που επιβάλλει τη θέληση του λόγου με βίαιων ενεργειακών, δηλαδή τρόπων. Στην ύλη αυτό, έτσι. Βεβαίως. Επειδή όμως εμείς σήμερα είναι μεγάλη ανάγκη να αποκτήσουμε αυτή την ανακαία οντολογική διάκριση, ή να το πω με άλλη διατύπωση, να αποκτήσουμε αυτή τη γνώση περί των δύο κυρίων όντων της δημιουργίας. Η μία οντολογική κατηγορία είναι του θείου, που ονομάζει όλες τις διοικητικές κυβερνητικές δυνάμεις του Θεού, και η εταίρα αρχή και ύπαρξης οντολογική είναι της ύλης, η οποία ύλη είναι το πλάσμα και η ουσία δια της οποίας πλάθονται όλα τα σώματα των όντων της δημιουργίας. Αποτέλεσμα, με την ένωση της πληροφορίας και της ύλης, έχουμε μία τρίτη οντολογική κατηγορία, η οποία λέγεται αισθητών και ονομάζει τον σύμπαντα κόσμο, ο οποίος δυνατόν είναι να εξεταστεί μέσω των αισθήσεων του ανθρώπου, διότι όλα τα θεατά όντα της δημιουργίας ανήκουν στον αισθητό κόσμο, ο οποίος είναι και το παρατηρούμενο της δημιουργίας. Κύριε Στελίνη, να προσθέσω, ναι, κάτι. Ναι. Ο δε άνθρωπος, που είναι το εκλεκτότερον όντων της δημιουργίας του ζωικού βασιλείου, είναι αυτός που εμπεριέχει την ιδιότητα του θείου, διότι είναι διανοούμενος, και επειδή φέρει και υλικό σώμα, είναι αυτός που είναι μεταξύ των άλλων όντων της δημιουργίας
εκείνος ο οποίος αποτολμά να εξηγήσει τα φαινόμενα της πραγματικότητας όλου του σύμπαντος κόσμου. Κύριε Σταγιάννου, έχετε γράψει τις λέξεις δίκαιων, έχω γράψει δικαιώσεις. Τις λέξεις. Τι για σημαίνει με τον κώδικα? Για δικαιοσύνη διψάει η σημερινή ανθρωπότης. Αυτό το δίκαιο όλοι λαχταρούμε να λάβουμε και δεν ξέρω πόσοι από μας σκεπτόμαστε αν οι πράξεις μας είναι δίκαιες όλες τις ημέρες της ζωής μας. Και αν πρέπει να επικαλούμαστε το δίκαιο, γιατί αλλιώς αν οι πράξεις μας δεν είναι δίκαιες, σήμερα, καλύτερα να μην το επικαλούμαστε. Έτσι, σήμερα θα επισκεφθούμε, φίλοι μου, τη λέξη δίκαιων και θα ζητήσουμε η ίδια να μας αποκαλύψει την αληθινή της ουσία. Έχουμε πει ότι ο κώδικας είναι ένα θείο εργαλείο, ένα νοηματικό εργαλείο, το οποίο μας ανεβάζει πάντα στα ουράνια, μας περιγράφει τις δράσεις των ουρανίων ενεργειών και επειδή αυτός ο κόσμος ο δικός μας είναι το αποτέλεσμα αυτής της πτώσεως του φωτός που δέθηκε όπως επανειλημμένος υπενθυμίζουμε εδώ στην ύλη, ερχόμαστε εμείς να διερευνήσουμε τα ουράνια επί πλανήτου. Δηλαδή, τι είναι το δίκαιο? Αρχικώς πρέπει να ανιχνεύσουμε τις έννοιες των γραμμάτων για να πληροφορηθούμε με απόλυτον ακρίβεια τι ακριβώς καταμαρτυρεί η λέξη. Το άφωνον δέλτα από μόνο του σημαίνει την δύναμη. Και νομίζω είναι σε όλους αντιληπτόν ότι δεν μπορεί να επιβληθεί δίκαιον εάν δεν υπάρχει δύναμης. Η δύναμης αυτή, το δέλτα δηλαδή, που σημαίνει την δύναμη, συνοδεύεται με ένα γιώτα, από ένα γιώτα, για να μας καταδείξει ότι αυτή η δύναμης απαύστος πρέπει να τροφοδοτείται, να επιβλέπεται, να συντηρείται. Στη συνέχεια εμφανίζεται το κάπα για να μας δηλώσει ότι αυτή η δύναμη που τροφοδοτείται απαύστος εδώ κάτω εκδηλώνει την δύναμή της, την ουσία της. Το αλφα ιώτα τώρα συνοδεύει το κάπα για να μας δείξει ότι εδώ κάτω η δύναμη απ' αρχής, απ' την αρχική δύναμη τροφοδοτείται απαύστος, όμικρον σε έναν χώρο και το νη σημαίνει το νου και το νόμο. Δηλαδή, με δύο λόγια, η λέξη δίκαιον μας μιλάει για μία δύναμη που συνεχώς επιβλέπει τα πάντα και με το καίον, εγώ το όμικρον θα το κάνω αλφα για να σας θυμίσω το όνομα της καίας ή γέας. Δηλαδή, όταν λέμε γέα με αλφα γιώτα ή καία με αλφα γιώτα, δηλώνουμε όλο το υλικό σύμπαν. Άρα, η δύναμη σε όλη την υλική δημιουργία, η οποία είναι αιωνίας υπάρξεως και φύσεως, επιβάλλεται. Και δεν πρέπει καθόλου να το παραβλέπουμε αυτό. Μία λέξη που ακολουθεί είναι η δικαίωση όταν έχει αποδοθεί αυτό το δίκαιο. Δεν θα επαναλάβω τις έννοιες γιατί ήδη νομίζω τις αναλύσαμε αρκούντος. Θα θυμίσω όμως ότι η δικαίωση μου εμφανίζει τη λέξη όσης, όσεως, που σημαίνει αυτήν την επέκταση, αυτήν την δύναμη να σπρώξουμε, να οθήσουμε αυτήν την δύναμη εδώ κάτω στην Καία για να επιβληθεί το δίκαιον. Και τέλος, με τη λέξη δικαστήριον, το οποίο εμείς αναγνωρίζουμε ως ένα γήινο χώρο όπου πάμε για να λάβει ο καθένας αυτό το δίκαιο που κάποιος του στέρισε, περιέχει με το αστήριον την υπενθύμηση ότι είναι όλων των αστέρων
ιδιώτης αυτή η απόδοση της δυνάμεως κατά αναλογία. Δηλαδή είναι νόμος της φύσεως τελικώς. Νόμος συμπαντικός, κύριε Βασιλιάδη, είναι το δίκαιο. Και βέβαια μέσα στο δίκαιο, να επαναφέρω ένα γράμμα για να καταδείξω και την έννοια του ρήματος καίω και να υπενθυμίσουμε ότι καίει το δίκαιο. Δηλαδή όταν παρανομούμε και τιμωρηθούμε με την έννοια ότι εφαρμόζεται το δίκαιο, καίει πάρα πολύ αυτό. Όπως μας καίει και όταν μας στερούν το δίκαιό μας. Κύριε Σημεφόρο, κάτι θέλει να συμπληρώσετε? Έχω να κάνω μια αυτονόητη ερώτηση. Εάν οι αστέρες λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούν κάτω από το βάρος της ανάγκης της ενίας δίκη ή δίκαιων. Βλέπετε, η τελευταία λέξη επιπίνακος δικαστήριων μας υπενθυμίζει ότι η δίκη είναι εποπτική δύναμη των αστέρων. Βεβαίως οι αστέρες λέγονται και ήλιοι, διότι κάθε αστήρ στον τόπο του, στον χώρο του, είναι ένας ήλιος και έχει το δικό του ηλιακό σύστημα. Άρα και ο δικός μας ήλιος είναι αστήρ και εποπτεύεται από αυτήν την έννοια του δικαίου, η οποία δίκη ή δίκαιον τον αναγκάζει να λειτουργεί όπως λειτουργεί. Αν το πάρουμε σε ανθρώπινες σχέσεις και παραστάσεις, θα πούμε ότι ο ήλιος θα μπορούσε να διαμαρτυρηθεί και να πει: εγώ μέρα και νύχτα, κατά την ανθρώπινη αντίληψη, ακτινοβολώ την ζωογόνο μου ενέργεια, ενώ οι άνθρωποι εκτελούν πλημελώς τα καθήκοντά των. Θα μπορούσε δηλαδή ο ήλιος να παραιτηθεί αυτής της φωτογόνου εργασίας του, λειτουργίας του, και να πει: τώρα θα πάψω να ανατέλω για ένα ορισμένο διάστημα και να κάνω διακοπές. Να... Σε ποιο δικαστήριο θα τον πάμε τον ήλιο, κύριε Σημεοφόρε? Και το ερώτημα είναι, έχει το δικαίωμα ο ήλιος να αποφασίσει? Έχει ελευθέρα βούληση ώστε να πάψει να λειτουργεί όπως λειτουργεί? Η απάντηση είναι όχι. Γι' αυτό οι φιλόσοφοι πρόγονοί μας με μία πρόταση μας είπαν ότι ο ήλιος ουχ υπερβίσεται μέτρα. Δεν μπορεί να παρεκκλίνει της πορείας του, της τροχιάς του, της λειτουργίας του. Υποχρεούται στο όνομα του δικαίου να ακτινοβολεί, παρότι αυτή του η λειτουργία ζημιεί την σωματική του υπόσταση, χάνει δηλαδή ενέργεια και μέσω αυτής της ενέργειας του ευεργετούνται τα υποκείμενα όντα και οι υποκείμενοι πλανήτες, οι περιφερόμενοι γύρω από αυτόν. Αυτή είναι η έννοια του δικαίου. Εμείς όμως οι άνθρωποι που έχουμε πλήθος προβλημάτων και εμπολής εσκοτισμένη διάνοια, θα λέγαμε ότι είμεθα ο λίγον άκριτοι, δηλαδή άδικοι, όταν θεωρούμε ότι ο ήλιος καλά κάνει και ακτινοβολεί, υποχρεούται να μας θερμαίνει, υποχρεούται να μας δίδει άφθονη ενέργεια και το θεωρούμε ως κεκτημένο δικαίωμα. Και καλώς έχει, και εγώ το θεωρώ κεκτημένο δικαίωμα, αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε ότι υπέρ του ηλίου υπάρχει ο νόμος, ο θείος νόμος, ο οποίος, αν μη τι άλλο από εμάς τους ανθρώπους, απαιτεί αυτή την ευγνώμονα διάθεση, απαιτεί να έχουμε συνείδηση της φροντίδος
και της επιμελίας του σύμπαντος κόσμου και αν μη τι άλλο να νιώθουμε ότι είμεθα μικρά όντα σε ένα σύνολο θαυμαστής λογικής και υπέροχης δημιουργίας. Ήδη από την αρχή μας είπατε με δύο λόγια από πού πηγάζει το δίκαιο. Το θέμα είναι όμως εδώ, στους ανθρώπους, σε εμάς. Και πού απευθύνεται. Ναι. Μπράβο. Το θέμα είναι ότι εμείς, ο καθένας, κάνει την ανάγκη του δίκαιο. Θεωρεί την ανάγκη του δίκαιο. Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι πραγματικά είναι δίκαιο, πώς θα θεσπίσουμε ή πώς θέσπισαν οι προηγούμενοι αυτοί οι σοφοί το τι είναι δίκαιο για τον άνθρωπο. Ναι, πρέπει να κάνω μία υπενθύμηση ότι στη δική μας σκέψη, στη δική μου οπωσδήποτε, η ζωή, η έμβιο ζωή επί πλανήτου ομοιάζει με ένα δύσκολο σχολείο. Και οι άνθρωποι αναλόγως του χαρακτήρος, των επιθυμιών και των πληροφοριών που έχουν παίρνουν θέση απέναντι σε αυτά τα ζητήματα του δικαίου. Δηλαδή όταν έχουν ορισμένοι προσωπικό όφελος θεωρούν δίκαιο αυτό που τους δίδει περισσότερη δύναμη, έστω και αν είναι εις βάρος των άλλων. Σκεφτείτε όμως ότι οι φιλόσοφοι, οι αληθινά σοφοί του κόσμου δεν φέρονται με αυτόν τον τρόπο, ακριβώς επειδή γνωρίζουν ότι είναι περισσότερον ψυχοφελές για έναν αληθινό άνθρωπο να δίδει παρά να λαμβάνει. Είναι περισσότερον συμφέρον να αδικεί τον εαυτό του παρά να αδικεί τους συνανθρώπους του. Και εγώ θα φέρω ως παράδειγμα εκείνους τους διδασκάλους οι οποίοι αληθινά σοφοί δίδουν και την ψυχή των ακόμα υπέρ των μαθητών. Είναι εκείνοι που μεταγγίζουν ό,τι ωφέλιμο για την ψυχή ενός άλλου ανθρώπου και το κάνουν με θέρμη ψυχής και πολλές φορές χωρίς να έχουν αυτήν την καλώς εννοουμένη ανταμοιβή, την υλική ανταμοιβή για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Θέλω να πω και εγώ την άποψή μου πάνω σε αυτό. Είναι βέβαιον και νομίζω ότι έγινε κατανοητόν ότι η λέξη δίκαιον αφορά αυτόν τον φυσικό υλικό κόσμο. Και απόδειξη είναι η λέξη θέμης, η οποία παραπέμπει στο νόμο και στο δίκαιο. Δηλαδή, η έννοια θέμης και δίκαιον ταυτίζονται. Ως προς την απόδοση, κύριε Βασιλιάδη και εσείς φίλοι που μας ακούτε, του δικαίου επί του υλικού πεδίου, να μην φεύγουμε μακριά από την έννοια του νόμου, ο οποίος μας παραπέμπει και στο ρήμα νέμο, το υπενθυμίζουμε κάθε φορά, αλλά είναι πολύ σημαντικό, το οποίο σημαίνει μοιράζω κατά αναλογία. Όλοι λοιπόν γνωρίζουμε ποιο είναι το αναγκαίο μερίδιόν μας επί του υλικού πεδίου για να το λάβουμε. Πέραν αυτού μπορούμε να περιορίσουμε τις ορέξεις μας και να μην θέλουμε περισσότερο γιατί κάποιοι άλλοι θα το στερηθούν. Η λέξη κλειδί εδώ είναι το καταναλογία που είπατε. Ακριβώς. Είναι το καταναλογία που παραπέμπει στο νόμο. Η θέμης τώρα, για να αποδείξουμε ότι ταυτίζεται με την έννοια δίκαιων που είπαμε δέλτα η δύναμης κάτω, τι μας αποκαλύπτει. Με το θήτα αποκαλύπτει ό,τι θεάται. Το μη σημαίνει την ορατή φύση. Άρα η θέμης είναι όλη η φυσική δημιουργία η οποία θεάται, την οποία εμείς βλέπουμε και μέσα στην οποία ζούμε. Οι προγονείς μας όμως με πολύ σοφία στο όνομα της θέμηδος απέδωσαν την έννοια του νόμου και του δικαίου, αλλά την έκαναν και θεά του νόμου και της τάξεως. Συνεπώς,
με το όνομα Θέμης που αποκαλύπτεται όλη η φυσική δημιουργία, γίνεται φανερόν ότι αυτή η φυσική δημιουργία ασφαλώς πειθαρχεί στο νου και στο νόμο και ασφαλώς είναι κάτω από την εξουσία του δικαίου για να μπορούν όλα να λειτουργούν τόσο τέλεια. Δεν έχουμε λοιπόν παρά να φιλοσοφήσουμε πάνω σε αυτήν την έννοια και να αναζητήσουμε πάντοτε τα θέμιστα που είναι τα δίκαια και όλοι γνωρίζουμε ποιο είναι το δίκαιο. Ο νους μας και η ψυχή μας πολύ καλά το αναγνωρίζει. Η απληστία μας το παραβλέπει. Μάλιστα. Ναι, κύριε Σημαφόρα, κάτι θέλω να πείτε. Θέλω να πω, να υπενθυμίσω ότι το θήτα, το άφωνο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου, από μόνο του κατά τον κώδικα σημαίνει θέασης. Και συνεπώς το θήτα σημαίνει θεά. Και όλα τα γράμματα είναι θεατά αυτά καθεαυτά, δηλαδή θεώνται στην αίσθηση της οράσεως μας και είναι θεά με την έννοια ότι φέρουν σε θέαση στο νου μας την κωδική έννοια την οποία σημαίνουν. Εδώ έχουμε στην κυριολεξία την εξακρίβωση της σχέσεως μεταξύ σημαίνοντος και σημαινομένου. Εάν πούμε θήτα και έψιλον είναι η θέαση η οποία επεκτείνεται. Είναι το πρώτο συνθετικό της λέξεως θέμης. Και πόσον εις μακράν επεκτείνεται η έννοια θέμης, μας το λέει η δευτέρα συλλαβή μης, που σημαίνει η ορατή φύσης, η οποία ενεργειακώς τροφοδοτεί τον υποκείμενο κόσμο. Η θέμης όμως, οντολογικός, δεν είναι ούτε αστήρ, ούτε γαλαξίας. Είναι νόμος, είναι δηλαδή θείας φύσεως. Περιέχει την έννοια της εντολής του λόγου και την δύναμη του λόγου, ώστε μέσω του νόμου της ανάγκης να πραγματοποιήσει την διανομή των φωτοενεργειών για να κρατήσει σε αρμονία όλη την δημιουργία και να θρέψει με δίκαιο τρόπο όλα τα όντα που εκ του νόμου έλαβαν αισθητήν ύπαρξη. Βλέπετε ότι εδώ η έννοια θεά, Θεός, δεν είναι με θρησκευτικό τρόπο, αλλά με έναν τρόπο είτε νοητής θεάσεως του ονομαζομένου, είτε μέσω φυσικής θεάσεως του ονομαζομένου. Και ένα μικρό παράδειγμα είναι ότι όταν εμείς βγαίνουμε στον μπαλκόνι μας, στη βεράντα μας, λέμε έχουμε καλή θέα. Έτσι λοιπόν οι λέξεις θέα και θεά σημαίνει με απλό λεξικό τρόπο αυτό το οποίον θεάται, μας παρέχει δηλαδή θέαση του ορίζοντος. Να πάμε, σε ένα, όχι, να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Η ακριμένη γνώση των μύθων και των αρχαίων κειμένων αποκαλύπτεται τώρα. Η κωδική μέθοδος αναπτύσσεται στα βιβλία και τα διαδικτυακά μαθήματα του Σημειοφόρου Θεολόγου. Ο Έλλην Λόγος είναι το α και το ω της αληθινής γνώσεως.
Φίλοι μας, επανερχόμαστε. Είναι η εκπομπή Νους Ελλην Λόγος με τον καθηγητή κύριο Θεολόγο Σημειοφόρο και την κυρία Βαρβάρα Σταγιάννου. Το θέμα μας είναι το δίκαιο και η κυρία Σταγιάννου έχει το λόγο να μας αναλύσει την Θέμιδα και τον Δία και τα τεκτενόμενα. Είπαμε λοιπόν ότι η Θέμης είναι η θεωμένη φυσική δημιουργία. Αυτή η Θέμης που ως γνωστόν εκφράζει τα θέμιστα, τα δίκαια, τα επιβαλλόμενα, είναι φύλαξ αυτών των νόμων και φυσικά και της τάξεως. Πειθαρχεί πάντοτε. Αυτήν την Θέμιδα θέλει ο μυθογράφος να την ζευγαρώσει με τον Δία. Δείτε, αυτή όλη η φυσική δημιουργία έρχεται να σμίξει με την δύναμη του Διός. Η δύναμη δηλαδή είναι αναγκαία για να μπορέσουν όλα να λειτουργούν σε αυτόν τον φυσικό κόσμο τέλεια. Τα παιδιά τώρα που γεννιούνται από αυτό το ζεύγος Θέμης και Δίας δεν είναι φυσικά τέκνα, διότι όπως είπαμε ο Δίας είναι γενικός η δύναμης. Μιλάει για τις ιδιότητες του υλικού φυσικού σώματος, αλλά αυτό καθ' αυτό δεν είναι σώμα φυσικών. Νομίζω ότι το διατυπώνω ευκρινώς. Μου επιτρέπετε, κυρία Σταγιάννου, να κάνω μια παρέμβαση. Ναι. Κύριε Βασιλιάδη, είναι να γελά κανείς πώς υπάρχουν ακόμα αυτοί που πιστεύουν ότι ο Δίας και η Θέμης υπήρξαν άνθρωποι και γέννησαν κάποια παιδιά που έδωσαν και μάλιστα αυτά τα ορισμένα ονόματα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μόνο εάν αναχθούμε στα διανοητικά πεδία και αναγνώσουμε τους μύθους με σοβαρή διάνοια και αντίληψη, τότε αντιλαμβανόμεθα αυτήν την γνώση που μας επεφύλαξαν, μας κληροδότησαν οι σοφοί προγονοί μας. Η Θέμης είναι κυβερνητική δύναμη του σύμπαντος κόσμου. Ο Δίας είναι η δύναμη η οποία υπερέχει και επιβάλλεται. Και συνεπώς μέσω αυτών των δύο δυνάμεων, οι οποίες δυνάμεις είναι κυβερνητικές, δεν είναι υλικές, τα τέκνα που θα γεννηθούν θα έχουν και αυτά κυβερνητικές συνέπειες. Θα έχουν δηλαδή ιδιότητες πληροφοριών και δυνάμεων που διέπουν και ορίζουν τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων σε τελική ανάλυση. Εάν η ευνομία, η δίκη και η ειρήνη αφορούν την εφταξία του σύμπαντος κόσμου σε ένα ανώτερο υφήλιο κόσμο, επί πλανήτου οφείλουμε εμείς οι άνθρωποι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε αυτές οι τρεις θυγατέρες του Θεού, του Διός και της Θέμιδος να βασιλέψουν και να ρυθμίσουν τα ανθρώπινα, ώστε να έχουμε εκείνη την επιθυμητή ειρήνη, η οποία αν μη τι άλλο δημιουργεί τις συνθήκες για την ευδαιμόνιση του ανθρώπου αυτού, του μαθητού, όπως τον γνωρίζουμε, επί του πλανήτου. Να κάνω μια παρατήρηση, κύριε Σημειοφόρε. Αυτές οι δυνάμεις, μια και μιλάμε για δυνάμεις, ποτέ δεν ζευγνύονται, όχι ποτέ, τις περισσότερες φορές δεν ζευγνύονται με τη θέλησή τους. Εγώ έτσι το βλέπω, γιατί λέμε πάλι εδώ ότι ο Δίας ήρπασε την τάδε. Ήρπασε την τάδε. Δηλαδή με τη βία έγιναν αυτά. Είναι κατά περίπτωση η λειτουργία για να εξυπηρετηθεί το έργο της δημιουργίας. Να το απαντήσω. Ναι, κύριε Βασιλιάδη, καλά το είπατε. Εάν ένας άνθρωπος σήμερα δημιουργήσει ένα ποινίο, προσέξτε, ένα ηλεκτρικό ποινίο, ένα μοτέρ, ξέρετε τι μιμείται? Μιμείται
το ποινίο του πλανήτη μας. Και ο πλανήτης μας λειτουργεί ως ποινίο. Έχει περιστροφή γύρω από τον άξονα του. Γι' αυτό θα δείτε οι λέξεις μοτέρ που σημαίνει μηχανή, είναι συγγενική της λέξεως mater, meter, που είναι με φυσικό τρόπο ο πλανήτης μας, η μάνα μας που μας γεννά. Και εγώ θα σας πω ότι η συλλογή του ηλεκτρισμού μέσω του ποινίου γίνεται βιαίος. Γίνεται παγωγικά. Βεβαίως, διότι η ενέργεια εξορισμού είναι βιαία. Γι' αυτό ο σοφός πρόγονός μας, όταν ομιλεί για την δευτέρα αρχή του σύμπαντος κόσμου, λέγει ανάγκα βία κατά των σωμάτων. Ότι η ανάγκη λειτουργεί με βία, και θα δείτε στον κώδικα το άφωνο β σημαίνει ενέργεια πάσης μορφής, και η ενέργεια σε όλες τις μορφές της νοείται κινουμένη. Και επίσης θα σας πω εγώ εξ ορισμού, πάνω ότι κινείται, κινείται μέσω βίας, μέσω ενεργείας. Εξαναγκασμού. Και η κίνηση σε αυτή, αν δηλαδή θεωρήσουμε ότι ένα αυτοκίνητο τρέχει με 100 ή 200 χιλιόμετρα την ώρα, διασχίζει με βία την μάζα της ατμοσφαίρας. Αντιλαμβάνεστε ότι και η ροή των υδάτων είναι βιαία. Εγώ θα πω ότι και ο τρόπος που εκφράζουμε τα λόγια μας γίνεται με βία. Και θα πω επίσης ότι δεν είναι τυχαίον που η ζωή μας επί πλανήτου λέγεται βίος. Επίσης η λειτουργία του ηλίου είναι βιαία, και ο ίδιος ο ήλιος με την ονομασία βίος σημαίνει ενεργειακός, τροφοδότης δηλαδή ηλιακής ενεργείας, και με τη λέξη βιός σημαίνει φωνικών όπλων, φωνικών τόξων. Και έτσι ο ήλιος και ζωοδότης είναι, και κάτω από ορισμένες άλλες διαφορετικές περιστάσεις είναι και φωνεύς. Γίνεται... Το ξέρει φωνικά βέλη. Βεβαίως. Mm. Και θα πω ένα απλό παράδειγμα. Εμείς που ζωογονούμεθα κάτω από το ηλιακό φως, εάν χάσουμε τη λογική μας και εκτεθούμε σε εκείνες τις θανατηφόρες ακτινοβολίες του ηλίου, ασφαλώς και θα χάσουμε τη ζωή μας. Μάλιστα, κυρία Σταγιάννου. Ναι, θέλω να πω στους φίλους μας που μας ακούν, πιστεύω, με προσοχή, ότι ένα πλήθος μύθων έχουν γραφεί, και μέσα σε αυτούς τους μύθους, οι οποίοι οι περισσότεροι, όπως έχουμε πει, φαίνονται αφελείς έως και παράλογοι, έχει εγκλωβιστεί, έχει τοποθετηθεί μία υψίστη γνώση, στην οποία είχαν προσεγγίσει οι προγονείς μας, και σήμερα είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε ένα εργαλείο να ξεκλειδώσουμε αυτήν την γνώση. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέσα από τους μύθους εμείς παίρνουμε πολλές πληροφορίες και φυσικής επιστήμης, αλλά προπάντων και ηθικής διδασκαλίας, αλλά και θεολογικής, θα έλεγα. Βλέποντας λοιπόν τώρα εδώ την δύναμη να προστρέχει δίπλα σε αυτόν τον νόμο και την τάξη, αντιλαμβανόμεθα ότι δεν έγινε ως έτυχεν αυτή η ζεύξης. Είναι ζεύξης δυνάμεων εκλεκτών για να δομηθούν τα τέκνα, τα οποία, νομίζω είπαμε πριν, δεν είναι υλικής φύσεως, αλλά διέπουν την υλική φυσική δημιουργία. Όταν λοιπόν η δύναμη ενωθεί με την τάξη, τότε το τέκνον ευνομία φέρει μία καλή νομή, έναν καλό νόμο. Και όταν έχουμε έναν καλό νόμο και μία καλή νομή, όλα είναι ήρεμα.
Η δίκη συνεχώς με το γιώτα, κάπα εδώ κάτω, ήτα εμφανίζει δέλτα την δύναμη, ανελήθη επαρκώς οι λέξεις. Και τέλος επέρχεται η ειρήνη. Εδώ, για όσους δεν ενθυμούνται το ρήμα ήρω, θα πω ότι σημαίνει λέγω και συνδέω. Η ειρήνη λοιπόν ομιλεί και μας συνδέει με αυτό το νου και καταλαβαίνουμε όλοι ότι εάν δεν υπάρχει νους, εάν δεν υπάρχει λογική, εάν δεν υπάρχει απόδοσης δικαίου, πώς είναι δυνατό να υπάρχει ειρήνη. Αναζητούμε λοιπόν μέσα από αυτόν τον πανάρχαιο μύθο που εμείς επιτροχάδιν τώρα αναφέρουμε γιατί το κάλεσε η ανάγκη. Καλούμεθα να μελετήσουμε ως Έλληνες και να γίνουμε καλύτεροι ως άνθρωποι εδώ στον πλανήτη. Να νέμουμε ορθώς τα υλικά αγαθά και να αποφεύγουμε αυτές τις τριβές μεταξύ μας που φέρνουν τόσο πόνο στους ανθρώπους. Αλλά φαίνεται η πανής συνδέεται με τον πόνο, συνδέεται με την παινία, αλλά συνδέεται και με την ποινή. Και εδώ εμείς εκτιμούμε την ποινή μας. Η ευνομία και η δίκη είναι προϋπόθεση για την ειρήνη ή ένα από τα τρία τέκνα αν λείπει? Μα βλέπετε ότι συνυπάρχουν, δεν τα διαχωρίζει, γιατί δεν είναι κομμάτια υλικά, δεν είναι σώματα, είναι δυνάμεις ενέργειες που διέπουν όλη τη φυσική δημιουργία. Εγώ θα προσέθετα ότι όπως είναι η σειρά των ονομάτων, ορθώς ετέθη η ευνομία πρώτη, διότι είναι η προϋπόθεση για να λειτουργήσει και να κυριαρχήσει η έννοια της δίκης και ασφαλώς μετά από αυτήν να επέλθει η ειρήνη. Εδώ όμως γεννάται το ερώτημα, τι είναι η ειρήνη? Είναι εύκολο να διατυπώσουμε την ερώτηση, αλλά είναι δύσκολο να απαντήσουμε με μία πρόταση. Εγώ θα κάνω μία μικρή εισήγηση, κύριε Βασιλιάδη. Θα πω ότι ο Έλλην λόγος, που είναι μόνον το έργο του σημεοφόρου, ο Έλλην λόγος παρουσιάζει τον κώδικα της ελληνικής γλώσσης και αναλύει εξ ανάγκης την ελληνική μυθολογία. Και όχι μόνο. Είναι ενοποιός δύναμης, διότι ενώνει τον αρχαίο ελληνισμό και τον νεότερο ελληνισμό. Δίδει συνέχεια στην ελληνική γραμματεία, την γραμματολογία, στην ελληνική γλώσσα σε όλες τις μορφές της. Παρά τα αυτά, παρά το γεγονός ότι είναι ενοποιός δύναμης, δέχεται πρόσβολες από δύο ανόητα άκρα. Ένα άκρο είναι αυτοί που είναι φανατικοί, θρησκευόμενοι και χαρακτηρίζουν συλλήβδην τους προ-Χριστού Έλληνας ως ειδωλολάτρας, κάτι που είναι απαράδεκτον. Είναι αυτοί που ενοχλούνται με την ανάλυση ονομάτων της ελληνικής μυθολογίας. Και στο άλλο άκρο είναι αυτοί που βλαστημούν τον Χριστό και την χριστιανοσύνη στο όνομα, λέει, του δωδεκαθεϊσμού, δηλαδή των 12 ανοήτων θεών που υπήρχαν αλλά δεν υπάρχουν. Και το παράδοξο είναι ότι αυτοί οι ανόητοι μας λένε ότι λατρεύουν 12 θεούς που υπήρχαν αλλά δεν υπάρχουν, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι η θεοσέβεια όπου υπάρχει υπάρχει και δεν εξηγείται, η ασέβεια όποια ετικέτα και αν λάβει ως ομβρέλα είναι απαράδεκτη. Έρχομαι να πω ότι ο Έλλην λόγος έρχεται με χαρακτήρα αναλύσεως των λεξικών νοημάτων,
αποκαλύπτει το αυτονόητο των ονομάτων και φανερώνει ότι η διδασκαλία, η ελληνότροπος παιδεία, ο καθαρός λόγος είναι αυτός που συνιστά την ελληνότροπο παιδεία, η οποία ανάγει τις διάνοιες των ανθρώπων σε ένα υψηλό πεδίο και αξιώνει τους ανθρώπους να ονομάζονται επαληθείας Έλληνες. Όσοι στερούνται αυτής της καλώς εννοουμένης θεοσεβίας και της ενίας της επιγνώσεως της αληθείας, είναι αδύνατον με τον αυστηρό ορισμό των ονομάτων να θεωρούνται Έλληνες. Γιατί πολλοί επικαλούνται, κύριε Βασιλιάδη, ότι είναι Έλληνες επειδή ακριβώς εγεννήθησαν σε αυτήν την χώρα. Όμως εμείς λέμε ότι αυτό αποδεικνύει με έναν κατώτερο τρόπο ότι και οι λήθοι, οι πέτρες δηλαδή, γεννήθηκαν σε αυτόν τον χώρο, αλλά δεν είναι Έλληνες με τον ορισμό και τη σημασία του ονόματος των νοημόνων ανθρώπων. Θα είναι πάντοτε λήθοι. Θα είναι πάντοτε λήθοι. Και οι λήθοι. Ναι. Οι άνθρωποι εξορισμού είναι Έλληνες όταν έχουν την αναγκαία επίγνωση, όταν γνωρίζουν να διαλέγονται με σαφήνεια και ακρίβεια. Να δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Βασιλιάδη. Ευνομία προϋπόθεσης της δίκης. Η δίκη και η ευνομία εννοείται προϋπόθεσης της ειρήνης. Ξέρετε τι θα πει με αυτήν την ονοματολογική σημασία ειρήνη? Ειρή του νοός. Και η ρή, όπως είπε η κυρία Σταγιάννου, περιέχει την έννοια του ρήματος ήρω, που σημαίνει λέγω. Έτσι λοιπόν η ρή του νοός σημαίνει σύνδεσης της νοήσεως, σύνδεσης του λόγου της νοήσεως, σημαίνει γαλήνη της διανοίας, που είναι η κυβερνητική δύναμη της ψυχής του ανθρώπου. Όσοι λοιπόν έχουν την γαλήνη, την ειρήνη, την αληθινή, έχουν και τον λόγο σαφή και ακριβή. Όσοι έχουν διαταραγμένο λόγο, στην προφορά δηλαδή του λόγου, έχουν πρόβλημα, έχουν ανησυχία, έχουν ερηνίες που καταδιώκουν τις σκέψεις τους, τη συνείδησή τους, και γι' αυτό και παραλείπουν άφωνα, φωνήεντα, κατά την εκφορά του λόγου. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές ομιλητάς να διαβάζουν και την πιο απλή πρόταση ενός κειμένου, μιας δηλώσεως, γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτόν τον, δεν έχουν εκείνη την απαραίτητη ψυχική ηρεμία ώστε να εκφράσουν από στήθους και μέσω θέρμης καρδίας τον λόγο τους. Είναι αυτοί που γνωρίζουν ότι λέγουν ψέματα και έχουν πρόθεση εξαπατήσεως και άρα έχουν αυτή την δυσκολία που στα έμπειρα μάτια των παρατηρητών γίνεται αντιληπτή. Σχετικά με τα άκρα που μας είπατε, τώρα θυμήθηκα σε κάποια παλιότερη ομιλία σας, είχατε πει ότι είσαστε περήφανος και για τους αρχαίους και για τους τωρινούς νεοτέρους, για τους νεοτέρους Έλληνες, και κάποιοι, πιθανόν από αυτούς τους φανατικούς, είχαν αντιδράσει. Ήταν μια μερίδα που μας είπατε. Ναι. Να πω πόσο ανόητη είναι, κύριε Βασιλιάδη. Λέει, ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός είναι δύο πράγματα. Μα δύο πράγματα είναι οι καρέκλες και τα τραπέζια. Ω ανόητοι. Τα πράγματα είναι πράγματα, αλλά ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός είναι ιδέες. Είναι θείες, κυβερνητικές έννοιες. Το ερώτημα είναι, εάν ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός
ταυτίζονται. Και η απάντηση είναι ναι, διότι ελληνισμός χωρίς τον χριστιανισμό, δηλαδή χωρίς την δύναμη λόγου νοήσεως του λόγου, δεν υπήρξε. Είναι κάτι που δεν μπορούν να αντιληφθούν μερικοί. Ότι δηλαδή αυτό που είπε ο Χριστός, άνεφε μου ου δύναστε ποιήν ουδέν, αυτό ίσχυε από καταβολής κόσμου και ισχύει έως τελευτής κόσμου. Και είχατε πει επίσης, συγγνώμη κύριε Σταγιάννη, είχατε πει επίσης ότι πάντοτε θα υπάρχουν ανόητοι και τότε υπήρχαν και τώρα υπάρχουν. Βεβαίως, είχατε πει, εγώ είμαι περήφανος για τους σοφούς. Βεβαίως, ναι. Αυτό είναι σωστό. Όταν... πραγματικά σωστό. Γιατί δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να είμαστε περήφανοι τώρα για τον εφιάλτη. Για όλους τους προγόνους. Όταν λέμε είμαι θα υπερήφανοι για τους προγόνους μας, δεν εννοούμε τους ασεβείς. Εννοούμε εκείνους που είχαν φρόνηση, που είχαν ιδανικά, είχαν υψηλές ιδέες. Εκείνους οι οποίοι εμόχθησαν να μας δώσουν αυτήν την θεία κληρονομία που λέγεται, λέγεται ελληνική επιστημονική γνώση. Κύριε Σταγιάννη, εγώ θα προσέθετα για όσους λένε ψέματα και εξαπατούν να ανησυχούν πάρα πολύ, γιατί υπάρχει μία αναφορά στο κείμενο του Ησιώδου που λένε οι μουσες μας προειδοποιούν ότι γνωρίζουμε εμείς για όλους εσάς τους αναξίους κυβερνήτας ότι λέτε πολλά ψέματα που μοιάζουν με αλήθειες. Όμως όταν εμείς θελήσουμε, εσείς αληθώς θα ομιλήσετε. Ίδμεν ψεύδεα πολλά λέγεται τίμησιν ομοία. Δηλαδή τα λέτε τόσο όμορφα που πείθετε τον κόσμο ότι αυτά είναι αλήθεια. Και εδώ έρχεται η προειδοποίηση σε αυτή, όταν η Θέμης προσβάλλεται, τότε καταφθάνει η Νέμεσης. Και η Νέμεσης είναι αυτή που θα τιμωρήσει αυστηρά, διότι το όνομά της σημαίνει ο νόμος, σίγμα ο εσωτερικός. Όλοι λοιπόν οι παρανομούντες να φοβούνται την Νέμεση, διότι είναι η προσωποποίηση της ανταποδόσεως και της τιμωρίας, και το επίθετό της είναι αδράστια, που σημαίνει ότι δεν μπορεί κανένας να ξεφύγει όταν έχει πράξει το άδικο. Άρα λοιπόν η σημερινή μας εκπομπή νομίζω ότι ήταν πολύ ωφέλιμη, να μας κάνει να σκεφτούμε, και όσοι νιώθουμε θλιμμένοι γιατί αδικηθήκαμε από τα υγιεινά δικαστήρια, επειδή κάποιος αντίδικος μπόρεσε να εξαπατήσει το δικαστήριο, να μην ανησυχούν, γιατί υπάρχει και ένας ανώτερος νόμος από τον οποίο δεν μπορούν να ξεφύγουν. Τον δικαστή, τον άνθρωπο, μπορούν να τον ξεγελάσουν. Ή ο δικαστής, αν δεν είναι καλός δικαστής, μπορεί να γίνει επίορκος. Όμως η Νέμεσης δεν πρόκειται να χαριστεί σε κανέναν. Γι' αυτό να είμαστε πολύ προσεκτικοί και από τη σημερινή μας εκπομπή ας κρατήσουμε την έννοια της Θέμηδος που σημαίνει το δίκαιο, την έννοια του Νέμο που σημαίνει μοιράσω καταναλογία, την έννοια της ειρήνης που είναι ο λόγος που μας συνδέει με το νου όταν έχει τις αδελφές της δίπλα την ευνομία και τη δίκη, και να γίνουμε άξια τέκνα της Θέμηδος και του Διός, δηλαδή της δυνάμεως, και να είμαστε κι εμείς μικρές δυνάμεις επιπλανήτου. Είχατε και ένα παράδειγμα απόδοσης δικαιοσύνης. Ακριβώς. Είχα το παράδειγμα του Αυγίου, ο οποίος όλοι γνωρίζουμε αυτόν τον μύθο του Αυγίου, ο οποίος με το όνομά του σημαίνεται ο αυτός που είναι εξουσία επί της γης. Το Αυ δηλώνει την αρχική δύναμη σε πολύ μεγάλη συσσόρευση επί γης. Αυτός ο Αυγίας όμως δεν απέδωσε το δίκαιο το δέκατον που είπε σχέτη στον Ηρακλή όταν του καθάρισε σε μία ημέρα τους στάβλους του βασιλείου του. Και αυτό το γήινο βασίλειό του ο Αυγίας
Το έχασε διότι ο Ηρακλής, βοηθούμενος από τον ιόν του Αυγίου, τον Φιλέα, το φι με ύψιλον που παραπέμπει και στην φυλή, κατήργησαν αυτόν τον άδικο Αυγία. Άρα λοιπόν να μην αφήνουμε τη θλίψη να γεμίζει την ψυχή μας, να μην απογοητευόμαστε, να μην βιαζόμαστε να αυτοκτονήσουμε. Ρε παιδιά, αφήστε, και αύριο μέρα είναι. Αυτοκτονούμε αύριο, δεν θα και αυτοκτονήσουμε σήμερα. Έχουμε καιρό. Έχουμε καιρό. Ο σκοπός είναι να καταργήσουμε τον Αυγία και ο σκοπός είναι να αγωνιστούμε δίπλα στην Θέμηδα και τον Δία και να δουλέψουμε όλοι για την απόδοση αυτής της δικαιοσύνης επί πλανήτου. Κύριε Σημοφόρο, ένα τελευταίο λόγο. Να πω ότι μέσω της φιλοσοφίας, ως φιλοσοφούντες άνθρωποι, είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητούμε την αλήθεια, δηλαδή την ορθή δόξα. Μέσω του κώδικος της ελληνικής γλώσσης και της γνώσεως των λεξικών και ονοματολογικών αυτών συνθέσεων, αποκτούμε ορθή κρίση για να κρίνουμε, δηλαδή, ποια είναι αληθινή γνώσης και σε τι ωφελεί. Εμείς, παρότι έχουμε ικανότητα κρίσεως, δηλαδή να κρίνουμε και τους συνανθρώπους μας, αυτό το αποφεύγουμε, κύριε Βασιλιάδη. Επίσης αποφεύγουμε να απογοητευτούμε εφόσον διαπιστώνουμε ότι επί σειράν ετών οι συνάνθρωποι μας αρέσκονται να πιστεύουν τα ψεύδη και όχι τους λόγους της αληθείας. Με αποτέλεσμα να διάγουμε ζωήν δύσκολων. Παρά τα αυτά αποφεύγουμε να κρίνουμε τους συνανθρώπους μας. Διότι και εμείς και οι συνάνθρωποι μας έχουν τον κρίνοντα αυτόν. Είναι ο λόγος εκείνος ο οποίος επιμένει να αγαπά τους ανθρώπους και να θέλει να τους στηρίξει σε αυτόν τον δύσκολο καιρό της δοκιμασίας. Και είναι εκείνος που θα κρίνει και αυτούς που μας έχουν προσβάλει, μας έχουν πολεμήσει και αυτούς που μας έχουν κάνει τη ζωή μέχρι δύσκολη και αυτούς που δεν μας την έχουν κάνει και τόσο εύκολη. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ευχαριστούμε εκείνους που μας έχουν στηρίξει και είναι εκλεκτοί και αγαπητοί στην μνήμη μας. Ευχαριστούμε όμως και τους πολεμίους μας, διότι αυτοί μας έχουν εξασκήσει και μας έχουν κάνει ικανούς πολεμιστάς του φωτός και του λόγου της αληθείας. Εμείς όμως θα προλάβουμε, εμείς όμως να ευχαριστήσουμε εσάς, κύριε Σημοφόρο, κυρία Σταγιάννη. Να απευθύνουμε και μία επίκληση, μία κλίση, ναι, μία πρόσκληση στους φίλους να επικοινωνούν μαζί μας, να γίνουμε πολλοί, να υπερασπιστούμε τον Έλληνα λόγο και εκείνος εμάς. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και για τη διδασκαλία σας. Εσείς, αγαπητοί φίλοι, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ιστοσελίδα www.ramafa.gr και www.ellinlogos.gr. Θα θέλαμε πολύ τη γνώμη σας. Μαζεύουμε τις απόψεις όλων, τις κάνουμε πακέτο και σε κάποια εκπομπή θα αναφερθούμε. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Η Παναρχία Κρυμμένη Γνώσης των Μύθων και των Αρχαίων Κειμένων αποκαλύπτεται τώρα. Η κωδική μέθοδος αναπτύσσεται στα βιβλία και τα διαδικτυακά μαθήματα του Σημειοφόρου Θεολόγου. Ο Έλλην Λόγος είναι το α και το ω της αληθινής γνώσεως.